Εμείς πάμε να συναντήσουμε τον Παντελή Βαλασόπουλο, να δούμε, Παντελή, με τι προσδοκίες προσέρχεται στη συνάντηση αυτή ο κύριος Σόλτς και ποια θα είναι τα δικά του διαπραγματευτικά χαρτιά. Καλό μεσημέρι. Με ικανοποίηση άκουσαν και στο Βερολίνο την ανακοίνωση της μερικής απόσυρσης κάποιων στρατευμάτων της Ρωσίας από τα σύνορα με την Ουκρανία, μάλιστα τη στιγμή που έφτανε στη Μόσχα ο Γερμανός καγκελάριος, πράγμα που δεν το θεωρούν και τυχαίο. Βέβαια, περιμένουν να δουν εάν αυτό θα επαληθευτεί ή θα μείνει στις ανακοινώσεις, ενώ την ίδια ώρα επισημαίνουν ότι η Ρωσία συνεχίζει τα γυμνάσια στη Λευκορωσία με ένα στρατό 30.000 στρατιωτών. Την ίδια ώρα να πούμε ότι μόλις έφτασε ο καγκελάριος Σόλτς στη Μόσχα, αρνήθηκε να κάνει το ρωσικό PCR όπως ακριβώς έκανε και ο πρόεδρος Μακρόν. Θα κάνει PCR ή έκανε μέσα στο αεροσκάφος παρουσία Γερμανών γιατρών και γερμανικού υλικού, ενώ προσκλήθηκαν να υπάρχουν, να παραστούν και Ρώσοι αξιωματούχοι. Τώρα, η αίσθηση που υπάρχει στο Βερολίνο και στην αντιπροσωπεία που είναι στη Μόσχα είναι ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον η Ρωσία θέλει να διαπραγματευτεί σοβαρά. Έχουν ξεκινήσει πιθανότατα στη Μόσχα η συζήτηση Σόλτς-Πούτιν. Ο κύριος Σόλτς παίρνει μαζί του διάφορα θέματα, όπως την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Χθες είπε στο Κίεβο ότι δεν υπάρχει περίπτωση ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, ότι δεν είναι αυτό το θέμα. Αυτό για το τα θέμα επόμενα για πολλά χρόνια τουλάχιστον, αυτό αναφέρουν οι πληροφορίες, χωρίς να το πει ο ίδιος, ναι. Χωρίς να το πει ο ίδιος. Θα προτείνει ένα μορατόριο πιθανότατα. Ο ίδιος βέβαια ξεκαθάρισε και σε tweet που έκανε ότι θα πει στον κύριο Πούτιν ότι εάν τελικά υπάρξει μια πιθανότητα εισβολής, η απάντηση θα είναι πολύ σκληρή για τη Ρωσία και ότι υπάρχει κοινό μέτωπο με τους συμμάχους μεταξύ Γερμανίας, Ηνωμένων Πολιτειών, Ευρωπαίων και των υπολείπων. Τέλος να πω ότι σήμερα το πρωί η Υπουργός Εξωτερικών, κυρία Μπέρμποκ, ζήτησε από τη Ρωσία να αποσύρει στρατεύματα από την Ουκρανία σαν ένδειξη αποκλιμάκωσης.